Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα, μία ακόμη Δευτέρα στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία. Καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Η ΠΟΑΣΥ, μιας και αναφέρθηκα στην υγεία μόλις, έχει σαν κύριο μέλημα την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια και την υγεία. Γι' αυτό και απόψε έχουμε επιλέξει δύο θέματα που αφορούν άμεσα την υγεία μας. Στο πρώτο μέρος λοιπόν θα αναπτύξουμε για περίπου μισή ώρα το ζάχαρο. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με όσους νοσούν από το ζάχαρο, πώς μπορούν να προστατευτούν από αυτό και από τη στιγμή που το αποκτούν στη ζωή τους, τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη πάθηση. Έχουμε δύο εξαιρετικές προσκεκλημένες για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα συμπληρώματα διατροφής, αλλά και για τα αναβολικά. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα δύο σκευάσματα, με αυτές τις δύο καταστάσεις. Ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων. Όλα όμως θα τα δούμε με τη σειρά τους. Στο πρώτο μέρος, επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε με τον διαβήτη, όπως ονομάζεται. Και έχουμε στην παρέα μας, αρχικά, την κυρία Χαρίκλια Λούπα, που είναι παθολόγος με ειδίκευση στο διαβήτη και λοιμοξιολόγος. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς για την παρουσία σας. Έχουμε πολλά σημαντικά να πούμε απόψε. Στην παρέα μας όμως έχουμε ακόμα μία κυρία. Είναι η κυρία Ανδριάννα Δόνου, η οποία είναι επισκέπτρια υγείας με ενασχόληση στο διαβήτη και το διαβητικό πόδι. Θα μας τα εξηγήσει στη συνέχεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να υποσημειώσω ότι και οι δύο κυρίες βρίσκονται στο Διαβητολογικό Ιατρείο και Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού Δημήτρης Βογιατζόγλου στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ. Και θα μας πείτε και δύο λόγια στην συνέχεια για αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο. Κυρία Λούπα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς. Να δούμε λίγο αρχικά το μέγεθος του προβλήματος του διαβήτη. Να δούμε τα ποσοστά λοιπόν των ανθρώπων που πάσχουν από τον διαβήτη. Τα νούμερα που θα σας πούμε δεν θα σας αρέσουν ιδιαίτερα. Δεν θα σας αρέσουν πάρα πολύ άσχημα τα νούμερα τα οποία υπάρχουν για το διαβήτη. Ξεκινώντας με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Κατσιλάμπρο, που έκανε την πρώτη μελέτη το 1974, πήγαιναμε καλά. Η μελέτη ήταν στο Αιγάλεο, στην αστική περιοχή του Αιγάλεου, και βρέθηκε ότι τότε ήταν 2,4% των ατόμων με διαβήτη, δηλαδή στους 100 ανθρώπους ήταν οι 2 με 3 με διαβήτη. Πολύ τότε, χαμηλό, μια χαρά. Τότε. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια όμως γίναν διάφορες άλλες μελέτες που δείχνανε ότι αυξάνεται αυτό το νούμερο. Αυξάνεται, αυξάνεται, και βρεθήκαμε το 2006 από τον καθηγητή τον κύριο Στεφανάδη με τη μελέτη Άττικα, πάλι στην Αττική, τη νούμερο 11,6%. Δηλαδή από 2 άτομα στα 100 βρέθηκαν ξαφνικά να είναι 11 στα 100 με διαβήτη. Αυτό είναι το άσχημο. Θα έχετε όλοι υπόψη σας ότι λέγαμε παλιά ότι η επαρχία δεν έχει πρόβλημα του διαβήτη, υπάρχει υγιεινή διατροφή, μεσογειακή δίαιτα, ο κόσμος περπατάει κτλ. Και πράγματι στην Ελλάδα, από τις πρώτες μελέτες που γίνανε στην Κρήτη, με τη μεσογειακή δίαιτα που λέμε, βρέθηκε αμεληταία ποσότητα διαβητικών ατόμων, 1,5%. Τίποτα σχεδόν. Βέβαια, πολύ, πολύ ωραία. Ποσοστό. Και εδώ όμως άσχημα νέα, περνώντας τα χρόνια, ανέβαινε το ποσοστό και φτάνουμε λοιπόν το 2005 στη Θεσσαλία, αγροτικό πληθυσμό 11,7%. Δηλαδή φτάνει το ποσοστό και το ίδιο. Και αγροτικός πληθυσμός, αυτό το κρατάμε. Ακριβώς. Το κρατάμε ότι εξισώθηκε η συχνότητα του διαβήτη σε αγροτικό και αστικό πληθυσμό σήμερα. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα νούμερα και διεθνώς γίνεται αυτό, βέβαια, δεν είναι το προσόν στην Ελλάδα μόνο. Η εύλογη λοιπόν απορία που γεννιέται είναι γιατί έχουμε αυτή την αύξηση του ποσοστού των διαβητικών. Και ιδίως τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η αύξηση είναι ραγδαία. Είναι ραγδαία και μάλιστα εγώ θα σας έλεγα, αν το δούμε και σε απόλυτα νούμερα, το 1974 που ξεκίνησε ο Κατσιλάμπρος, μιλάγαμε για 250.000 διαβητικά άτομα στην Ελλάδα, και το 2017 υπολογίζεται ότι είναι 1.184.000. Τεράστια αύξηση. Λοιπόν, ο λόγος. Νομίζω ότι λίγο πολύ τους ξέρουμε όλοι μας και δεν θέλουμε να τους παραδεχθούμε. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι το lifestyle το σημερινό, του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος έχει καταργήσει το περπάτημα, πηγαίνει με το αυτοκίνητο και στο περίπτερο να αγοράσει τσιγάρα, έχει καταργηθεί το φαγητό, το σπιτικό, το μεσογειακό, γυρίζει ο κόσμος στο σπίτι του, παραγγέλνει, όλοι οι τελιβεράδες είναι σε
Στις επάλξεις. Στις επάλξεις, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κινείται ο κόσμος. Κάθεται μπροστά σε μια τηλεόραση. Τρώει το junk food. Δεν γυμνάζεται. Παχαίνει. Και έχουμε αυτό το οποίο βλέπετε, την αύξηση του διαβήτη, δυστυχώς. Μάλιστα. Αν έχετε δει κάποιο καρτούν, ναι, δεν ξέρω, το οποίο μου άρεσε, ναι, πάρα πολύ, αλλά δεν το έχω να το φέρω, κάποιον που του σύστησε ο γιατρός να γυμνάζεται και τον δείχνει το καρτούν να έχει το σκύλο με το λουρί του πάνω στον διάδρομο, να τρέχει ο σκύλο στο διάδρομο και ο ίδιος να κάθεται μπροστά στην τηλεόραση, ναι, με την πίτσα του, με την κοκακόλα του. Γνωστή απεικόνηση αυτή, έτσι, το που μας περιγράφεται, ναι. Είναι έτσι ακριβώς και θα ήθελα να πάω στην κυρία Δόνου μετά από σας και να πάρω και τη δική της άποψη. Τελικά, ο διαβήτης είναι απόρρια μιας κακής διατροφής γεμάτης λιπαρά και ζάχαρη ή είναι το άγχος και το καθημερινό στρες που προκαλεί το διαβήτη. Ο διαβήτης είναι, όπως η κυρία Λουπά θα το πει πολύ, πολύ, πολύ σωστά, είναι ένα μεταβολικό νόσημα. Είναι μια σειρά παραγόντων που τον προκαλεί. Δεν μπορούμε να πούμε... Ακούμε πάρα πολύ, ο κόσμος νομίζει, πιστεύει και όντως υπάρχει αυτή η άποψη ότι, και το ακούμε πολύ συχνά στο ιατρείο, ότι έτρωγα πάρα πολλά γλυκά, δυστυχώς και έπαθα ζάχαρο. Ναι. Δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Είναι και λίγο μύθος αυτό. Ναι, ακριβώς, είναι μύθος. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι βέβαια ένας προδιαθετικός παράγοντας και η πολύ κακή διατροφή και το άγχος μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην νόσο, να την εκδηλώσει λίγο νωρίτερα. Αλλά όχι ότι αν τρώμε πολλά γλυκά μόνο θα εμφανιστεί ο διαβήτης ή κάτι τέτοιο. Οπότε να υποθέσω ότι η κληρονομικότητα, κυρία Λούπα, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο σίγουρα, να αναπτύξουμε. Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος διαβήτη που κατάγεται από μια οικογένεια που έχει κάποιον με διαβήτη είναι ας πούμε επιβαρημένος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά το άτομο αυτό θα εκδηλώσει διαβήτη. Μάλιστα. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες. Χρειάζεται το στρες που είπατε πριν. Σε άτομο το οποίο είναι προδιατεθειμένο όμως, χρειάζεται παχυσαρκία, χρειάζονται διάφορα άλλα για να εκδηλώσει το διαβήτη. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε είναι απόγονος κάποιου γονέα ή κάποιου παππού με διαβήτη, ότι θα παρουσιάσει διαβήτη, έτσι. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα. Πριν δούμε τις επιπλοκές του διαβήτη στην καθημερινότητα του Πάσχοντα, να ξαναπάω λίγο στην κυρία Δόνου, και να δούμε ακόμη έναν μύθο ή όχι, θα μας το, ναι, πείτε εσείς. Τελικά, οι διαβητικοί, εφόσον έχει διαγνωστεί ότι τέλος πάντων υπάρχει στο αίμα τους αυξημένο ποσοστό ζαχάρου, μπορούν να καταναλώνουν άμυλο, δηλαδή ψωμί, μακαρόνια, ρύζι κτλ. Ναι, είναι, όπως το είπατε, ένας μύθος. Παλιότερα ίσως υπήρχε αυτή η περισσότερο η αντίληψη, αλλά πια θέλουμε να έχουν ένα απόλυτα ισορροπημένο διαιτολόγιο, θέλουμε να τρώνε τα πάντα, όπως όλοι οι άνθρωποι, και ένας λόγος είναι ότι θέλουμε και να απομονώνονται, τρώγοντας από την οικογένεια το δικό τους φαγητό, να τρώνε κάτι, τα ψητά και όλα αυτά. Το σημαντικό είναι, όπως και για όλους ισχύει αυτό, να μην τα τρώνε όλα μαζί. Δηλαδή και μακαρόνια και ψωμί και πατάτες, όπως πάρα πολύ συχνά εμείς οι Έλληνες στο τραπέζι, ναι, μπορεί, ναι, να βάλουν να φάμε και ψωμί και μακαρόνια. Αυτό, ναι, όντως είναι καλό. Η υπερβολή, οπότε πρέπει να αποφεύγεται. Αλλά μπορούν να τρώνε, εννοείται σε ποσότητες λογικές, περιορισμένες, αυτό που. Αλλά δεν, ναι, είναι χειρότερο να στερούμε τελικά κάτι, μάλιστα, παρά να τρώει κάτι που είναι ίσως περισσότερο βλαβερό. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια και πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε το διαβήτη και το φαγητό παράλληλα, ναι, με αυτό. Αλλά θα επιστρέψω στη γιατρό μας, την κυρία Λούπα, να δούμε λίγο τελικά τις επιπλοκές του διαβήτη. Μετά θα δούμε την αντιμετώπιση. Ουσιαστικά αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να πούμε από τι ακριβώς πάσχει αυτός ο οποίος έχει υψηλό ζάχαρο. Να το πω έτσι απλά για να γίνει και κατανοητό. Λοιπόν, από τι πάσχει. Καταρχήν μπορεί αυτός που έχει υψηλό ζάχαρο να είναι πάρα πολύ τυχερός και να ζήσει μια ζωή χωρίς να πάθει τίποτα, έτσι. Ή μπορεί κάποιος ο οποίος να έχει διαβήτη και να προσέχει και δυστυχώς να πέσει στην περίπτωση να παρουσιάσει επιπλοκές. Μιλάμε, μάλιστα, για τον κανόνα, μιλάμε για ανθρώπους, όπως θα πούμε, με μεγάλη διάρκεια διαβήτη και κατά κανόνα πρόσεκτους. Θα συζητήσουμε μετά τον τρόπο αντιμετώπισης. Ναι. Αλλά δυστυχώς ο διαβήτης είναι μια πολύ ύπουλη πάθηση, πολύ ύπουλη πάθηση, ενώ ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι καλά, ξαφνικά του βγαίνουν οι επιπλοκές, οι οποίες επιπλοκές μπορεί να είναι από τα μάτια, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο λαός και τα μάτια τα φοβάται.
τους νεκρούς. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα μάτια και εκεί μπορούμε να δούμε μια αλλαγή στην όραση, για παράδειγμα, αυτό εννοείται. Καλά το λέτε. Δυστυχώς υπάρχει περίπτωση να μην δούμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση, αν δεν καταστραφεί η κεντρική όραση, που η κεντρική όραση είναι αυτή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, μπορεί ο διαβητικός, ο δυστυχώς, να μην πάρει είδηση, μπορεί να καταστραφεί όλο του το μάτι. Και ξαφνικά να χάσει την όρασή του. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι γνωστό σύμπτωμα αυτό, ότι ο μακροχρόνιος διαβήτης προκαλεί τύφλωση, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς είναι αλήθεια, αλλά δεν βασίζεται η διάγνωση της διαβητικής αμφίβλης τροειδοπάθειας στο να χάσει, να μειωθεί η όραση του ανθρώπου. Διότι σας λέω, μπορεί να καταστραφεί το περιφερικό τμήμα του εσωτερικού του ματιού, να μην πάρει είδηση ο άνθρωπος και όταν το πάρει είδηση να είναι πολύ αργά. Και γι' αυτό λέμε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον ο διαβητικός άνθρωπος να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο για ειδική εξέταση για το. Μάλιστα. Μπορεί να μην το πάρει είδηση. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να. Λοιπόν. Τα νεφρά. Πάρα πολλοί άνθρωποι με διαβήτη καταλήγουν στην αιμοκάθαρση και εκεί πάλι πρέπει να προσέχουν. Το είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Είναι πολύ δυσάρεστη γιατί χαλάει η ζωή του ατόμου τελείως. Αν βρίσκεται 3 φορές τη βδομάδα στη μονάδα αιμοκάθαρσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο και γενικά η ποιότητα ζωής πέφτει πάρα πολύ. Το άλλο το οποίο επηρεάζεται στο διαβήτη είναι τα νεύρα. Τα νεύρα, το πιο γνωστό είναι τα νεύρα των ποδιών. Τα οποία είτε μπορεί να δημιουργούν ενοχλήματα, να ακούσεις τους ανθρώπους με διαβήτη να λένε ότι με καίνε τα πόδια μου, περνάνε μέλισσες από τα πόδια μου, περνάνε βελόνες από τα πόδια μου. Να νιώθει ψεύτικα ερεθίσματα. Μάλιστα. Δηλαδή, να μην υπάρχει τίποτα και στην ουσία ο άνθρωπος αυτός να χάσει την ηρεμία του, να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, γιατί αισθάνεται τέτοια ψεύτικα ερεθίσματα. Και από την άλλη μεριά, όταν. Στα αλήθεια πρέπει να αισθανθεί ένα ερέθισμα ο διαβητικός άνθρωπος, δηλαδή πατήσει μία πρόκα, πατήσει κάπου σε καυτή άμμο, να μην καταλάβει τίποτα με αποτέλεσμα να πάθει σοβαρή ζημιά στα πόδια του, γιατί τα νεύρα του είναι πειραγμένα. Επειδή αναφερθήκατε στο νευρικό σύστημα, τελικά κατά πόσο συνδέεται ο διαβήτης με το Αλτσχάιμερ και την άνοια? Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό δεν έχει αποδειχθεί, δεν είναι αληθινή. Έχουν βρεθεί κάποιες μελέτες που λένε ότι οι υπογλυκαιμίες προδιαθέτουν σε άνοια, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένα. Δηλαδή κάποιοι υποστηρίζουν πως ναι, κάποιοι υποστηρίζουν πως όχι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάποια βέβαιη σχέση του διαβήτη με Αλτσχάιμερ. Α, μάλιστα. Μελετάτε το θέμα. Υπάρχουν λίγο αντικρουόμενες απόψεις, ναι. Τι γίνεται με την πήξη του αίματος του διαβητικού? Είναι και αυτό ένα ζήτημα και είναι και ένα ερώτημα που μόλις έφτασε στο κοντρόλ. Μάλιστα. Λοιπόν, η πήξη στο διαβητικό άτομο δεν επηρεάζεται, αλλά ίσως έχει ακούσει ο ακροατής μας ότι στους ανθρώπους με διαβήτη κατά κανόνα δίνουμε φάρμακα για την πήξη ή τουλάχιστον για την κυκλοφορία του αίματος. Θα έχει ακούσει προφανώς ο άνθρωπος αυτός ή θα του έχουν δώσει, αν είναι διαβητικό άτομο, κάποια ασπιρίνη ή κάποιο φάρμακο για την κυκλοφορία. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι στις άλλες επιπλοκές που δεν προλάβαμε να πούμε, εκτός από τα μάτια, τα νεύρα και τους νεφρούς, είναι τα μεγάλα αγγεία. Τα μεγάλα αγγεία τι κάνουνε? Είτε είναι τα μεγάλα αγγεία της καρδιάς, στεφανία αγγεία, τα οποία αν πάθουν ζημιά. Έχουμε ένα έμφραγμα. Έτσι. Εάν πάθουν ζημιά τα αγγεία τα οποία αρδεύουν τον εγκέφαλο, τι μπορεί να πάθουμε? Εγκεφαλικό. Εγκεφαλικό. Αν πάθουν ζημιά τα αγγεία που αρδεύουν τα πόδια, τι μπορεί να πάθουμε? Γάγγρινα στα πόδια. Λοιπόν, για να βελτιώσουμε την κυκλοφορία του αίματος στα άτομα με διαβήτη που συνήθως έχουν αρτηριοπάθεια, τους δίνουμε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μία ασπιρίνη ή κάποια αντιπυκτικά ή κάποια κλοπιδογρέλη, την οποία το πρώτο της όνομα ήταν το Πλαβίξ. Υπάρχουν πάρα πολλά αντίγραφα. Προφανώς αυτό έχει ακούσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάρα πολλοί διαβητικοί άνθρωποι παίρνουν κάποια από αυτά τα φάρμακα για να έχουν καλύτερη κυκλοφορία. Ακριβώς. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στη γάγγρενα, να υποθέσω ότι η συνέπειά της είναι οι ακροτηριασμοί των άκρων. Η συνέπειά της, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος και αν δεν αντιμετωπιστεί από κατάλληλη ομάδα, που αν θέλετε να σας μιλήσουμε την επόμενη φορά για το διαβητικό πόδι. Βεβαίως, γιατί θα σας ξαναέχουμε σε περίπου 2 εκπομπές για το ίδιο θέμα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το καλύψουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Η συνέπεια παλιά ήταν ακροτηριασμός και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν στο περιβάλλον τους κάποιον που έχει χάσει ένα κομμάτι του ποδιού του. Έτσι. Τώρα γενικά γίνονται προσπάθειες να αυτό το πράγμα να το αποφέρουμε. Μια πολύ δύσκολη πάθηση λοιπόν ο διαβήτης.
πολύ και ύπουλη πάθηση. Θα δούμε στη συνέχεια πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την πάθηση. Αλλά πριν από αυτό, κυρία Δόνου, να επιστρέψω λίγο στη διατροφή του διαβητικού. Ένας διαβητικός, λοιπόν, που γνωρίζει το πρόβλημά του, πώς ακριβώς πρέπει να τρέφεται? Να τρώει λίγο και συχνά, να τρώει φρούτα πολλά και λαχανικά, κάτι, και τι πρέπει να τρώει λίγο? Τη ζάχαρη. Αυτό είναι το σίγουρο. Η ζάχαρη πρέπει να τρώει, επειδή πάλι δεν θέλουμε να αποκλείουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε φάει γλυκά. Ναι, ναι. Εννοείται πρέπει να περιορίσει έως να κόψει. Υπάρχουν τη ζάχαρη. Βέβαια πλέον και υποκατάστατα, έτσι, σωστά, δεν είναι, οπότε τη ζάχαρη. Τους διευκολύνει πάρα πολύ αυτό και με τη στέβια και όλα αυτά που μπορούν να τρώνε άνετα. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Μικρά γεύματα, πολλές φορές την ημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ρύθμιση του διαβήτη αυτό. Δεν πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, να αφήνουμε το στομάχι μας για πολλές ώρες άδειο, γιατί επηρεάζονται οι τιμές του ζαχάρου. Και σε ανθρώπους που παίρνουν αντιδιαβητικά δυσκία και σε ανθρώπους πολύ περισσότερο που κάνουν ινσουλίνη. Οπότε αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να έχουν αυτόν τον τρόπο ζωής που πρέπει να έχουμε, ναι, όλοι ουσιαστικά. Ναι. Τα φρούτα που είπατε, επειδή κάποιοι φοβούνται πάρα πολύ, και δίκιο έχουν βέβαια, γιατί όλα τα φρούτα έχουν ζάχαρη, ναι, αλλά πάλι δεν χρειάζεται. Και πάντα υπήρχε ένας μύθος πάλι που τρώγανε μόνο ξινόμηλα οι άνθρωποι, ναι, επειδή ακριβώς είναι ξινό. Ναι. Αλλά όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι σημαντικό να τρώνε και φρούτα και λαχανικά. Είναι σημαντικό απλά να προσέχουν. Συγγνώμη, υπάρχουν κάποια φρούτα λιγότερο επικίνδυνα. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή δεν πρέπει να φάει ένα κιλό σταφύλια ή σίκα, επειδή και το καλοκαίρι γίνεται και χαμός. Βέβαια, βέβαια. Εκεί πρέπει να προσέχουν τις ποσότητες. Δεν λέμε να μην φάνε πάλι, αλλά τουλάχιστον να προσέχουν τις ποσότητες σε τέτοιου είδους φρούτα που έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Όλα έχουν, αλλά κάποια είναι πολύ περισσότερα. Τα γαλακτοκομικά τι θέση έχουν στην διατροφή ενός διαβητικού? Δεν επηρεάζουν. Όχι, μπορούν να τα τρώνε κανονικά. Δεν είναι απλά να. Και κάθε οργανισμός, επειδή αντιδρά και διαφορετικά. Βέβαια, σωστό. Ο κάθε ένας ξέρει και ακριβώς τι είναι αυτό που του ταιριάζει και προσαρμόζει στον εαυτό του το διαιτολόγιο του κατάλληλα. Να δούμε λίγο με τη βοήθειά σας και τον ρόλο της άθλησης στην καθημερινότητα ενός διαβητικού. Βεβαίως. Και πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει με έναν πολύ στοχευμένο τρόπο αυτή την πάθηση, έτσι, το περπάτημα, ή θα μας πείτε τι άλλο εσείς. Έτσι, όπως είπε και η κυρία Λούπα, είναι και μια δικαιολογία βέβαια, είναι ότι μας βολεύει. Που λένε, έχω διαβήτη, δεν μπορώ να γυμναστώ, δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο κτλ. Εμείς λέμε όχι μόνο ότι είναι απαραίτητο, όχι ότι πρέπει, ότι είναι μια πιθανότητα, πρέπει να γυμνάζεται. Είναι σε καθημερινή βάση. Βέβαια, δεν εννοούμε γυμναστήριο ή να αρχίσει να τρέχει σε μαραθώνιο ή οτιδήποτε. Μισή ώρα κάθε μέρα περπάτημα είναι υπεραρκετό. Επίσης, μπορεί να κάνει οποιοδήποτε χόμπι που να του αρέσει. Μπορεί κάποιοι να του αρέσει να χορεύουν, υπάρχουν κάποιες ομάδες χορού ή οτιδήποτε. Οι κυπουρικές εργασίες επίσης είναι πάρα πολύ καλές. Κάποιοι ασχολούνται με τα κλίματά τους. Η ενασχόληση με κάτι, τέλος πάντων, κάτι που να τους σε βγάζει αρέσει από κιόλας, το καναπέ και από την ρουτίνα. Ακριβώς. Όχι φόρμες αθλητικά και στην τηλεόραση, αλλά να βγεις έξω. Οτιδήποτε άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι και απαραίτητη. Δεν είναι απλά μία πιθανότητα. Πρέπει να την κάνει. Κυρία Λούπα, να υποθέσω ότι η άσκηση αλλά και η σωστή διατροφή είναι ένας τρόπος πρόληψης του διαβήτη. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Και πρόληψης και ρύθμισης του διαβήτη. Έτσι, και ρύθμισης του διαβήτη. Και έρχομαι αμέσως αυτό ακριβώς, με διευκολύνεται. Θέλω να πάμε στη ρύθμιση του διαβήτη. Είναι η ινσουλίνη ο γνωστός τρόπος ρύθμισης του διαβήτη. Θα μας πείτε ποιος ο ρόλος της ινσουλίνης και τι ακριβώς κάνει στον οργανισμό μας? Και ποιοι άλλοι τρόποι, τέλος πάντων, είναι ενδεικτικοί για να ρυθμίζουμε τις τιμές του ζαχάρου? Λοιπόν, η ινσουλίνη, όπως είπατε, είναι μια ορμόνη η οποία πρέπει να υπάρχει σε σωστή ποσότητα στον οργανισμό. Μάλιστα. Αν δούμε ο διαβήτης, όπως ξέρετε, είναι ή τύπου 1, ο νεανικός διαβήτης, ή τύπου 2. Ο τύπου 2 είναι που μας ενδιαφέρει κυρίως, γιατί το 95% των ανθρώπων με διαβήτη είναι τύπου 2. Ο τύπου 1, ο νεαρός με διαβήτη, σε όλη του τη ζωή, αν δεν του δώσεις την ινσουλίνη που του λείπει απ' έξω, θα πεθάνει. Γιατί ο οργανισμός του δεν παράγει σχεδόν καθόλου ινσουλίνη. Ο τύπου 2 διαβητικός άνθρωπος παράγει ινσουλίνη, αλλά δεν τον φτάνει. Δεν τον φτάνει η ινσουλίνη που παράγει. Μάλιστα, και αυτό που μόλις μας είπατε δεν είναι πολύ γνωστό. Έχει, αυτή είναι η διαφορά τους. Λοιπόν, στον τύπου 2 είτε μπορείς να τον ρυθμίσεις με κάποια αντιδιαβητικά δισκία, με κάποια χάπια, έτσι, ή ακόμα και με δίαιτα μπορείς σε κάποιους ανθρώπους. Να μην χρειαστεί αγωγή, δηλαδή. Να μην χρειαστεί, δηλαδή, τίποτα, μια προσεκτική δίαιτα και άσκηση, όπως είπε η κυρία Δόνου, ή αλλιώς πλέον θα πάμε σε ινσουλίνη σε κάποιους ανθρώπους στον τύπου 2, η οποία ινσουλίνη όμως πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι τιμωρία επειδή δεν ήταν καλοί άνθρωποι και δεν πρόσεχαν. Απλά επειδή ο οργανισμός τους φτάνει να έχει μεγάλη έλλειψη ινσουλίνης και πλέον δεν γίνεται να πάει με χάπια, έτσι. Και αν δείτε στον τύπου 2 διαβήτη, ένας μέσος όρος ετών
Μιλάμε για τον κανόνα, έτσι, δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις. Βέβαια. Ένα διαβητικό άτομο περίπου σε 10 χρόνια πηγαίνει σε ινσουλίνη. Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί κάποιοι τύπου 2 να πάνε πολύ γρήγορα σε ινσουλίνη. Και κάποιοι να αργήσουν πολύ ή να μην πάνε καθόλου. Έτσι. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η σωστή τιμή για το διαβήτη, αν τοποθετούμε σωστά. Καλά τα λέτε. Και πώς αντιλαμβανόμαστε, ίσως με μια καθημερινή μέτρηση που μπορεί να είναι για 10 μέρες, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το ζάχαρο και πότε κάνουμε αυτές τις μετρήσεις. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα άτομο με διαβήτη, δύο πράγματα του ζητάμε. Πρώτον, να μετράει το ζάχαρό του και να μας το φέρνει και θα δούμε τι του συστήνουμε. Και δεύτερον, κατά διαστήματα να κάνει αυτό που λέμε εμείς γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι μας, οι διαβητικοί μας άνθρωποι λένε η μαρτυριάρα. Γιατί το λένε? Διότι δείχνει όχι το πόσο ζάχαρο είχες χθες ή προχθές. Δείχνει τις τιμές του ζαχάρου του τελευταίου τριμήνου. Δηλαδή, από αυτό είναι δεν συγκεντρωτικές τιμές. Έτσι ακριβώς. Είναι η μαρτυριάρα. Ό,τι και να έχεις, δεν πάει να κάνεις εσύ δίαιτα τις 2-3 προηγούμενες μέρες. Αν εσύ έχεις ξεφύγει, θα σου το δείξει η γλυκοζηλιωμένη. Οι μονάδες της γλυκοζηλιωμένης που θεωρούνται παραδεκτές για μια καλή ρύθμιση είναι από 7 και κάτω της 100. Έτσι. Και αυτό είναι με τις τιμές της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, η οποία είναι πιο επίκης. Αν δείτε τους Αμερικανούς ενδοκρινολόγους ή τους Ευρωπαίους διαβητολόγους, έχουν ακόμα πιο χαμηλές τιμές που θέλουν. Αλλά εγώ σας λέω, οι Αμερικανοί που είναι πιο ρεαλιστές οι διαβητολόγοι, από 7 και κάτω θεωρούν ότι κάποιος είναι ρυθμισμένος. Όπως επίσης με την τιμή νηστείας από το ανακλασίμετρο, από το μηχανάκι δηλαδή, αυτό ναι, που λέει ο κόσμος, να είναι από 130 και κάτω νηστικός. Νηστικός. Και, νηστικός και στις δύο δηλαδή ώρες... το πρωί που ξυπνάμε. Μπράβο. Είναι η πρώτη μας ρύθμιση. Η πρώτη μας μέτρηση. Η πρώτη μας μέτρηση, ωραία, η οποία για να πούμε ότι είμαστε καλά, πρέπει να είναι από 130 και κάτω. Μάλιστα. Έτσι. Και αν μετρήσουμε ή μας πει ο γιατρός ότι πρέπει να μετρήσουμε και φαγωμένο το άτομο, η μέτρηση θα γίνει στις 2 ώρες, όχι οποιαδήποτε ώρα, στις 2 ώρες μετά, από το φαγητό. Μετά το φαγητό. Και εκεί έχουμε όριο το 180. Μάλιστα. Δηλαδή, αν ο διαβητικός μας άνθρωπος 2 ώρες μετά το μεσημεριανό του έχει από 180 και κάτω, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Έτσι. Σημασία δεν έχει όμως τι πρόσληψη τροφής έχουμε κάνει. Δηλαδή, αν έχουμε φάει γλυκό μετά το φαγητό, ή αν έχουμε φάει μακαρόνια, ή αν έχουμε φάει ένα φιλέτο με σαλάτα. Λοιπόν, ή παίζει ρόλο. Βεβαίως και παίζει ρόλο. Βεβαίως και παίζει ρόλο. Αυτό που είπε η κυρία Δόνου πριν, ότι στα άτομα με διαβήτη, καλό είναι να τους εξηγήσουμε ότι τη ζάχαρη θα πρέπει να την αποφεύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε απάνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, μια φορά Χριστούγεννα, Πάσχα, σε κάποια παιδικά γενέθλια, ναι, κάποιος μπορεί να φάει και, ναι, ένα γλυκάκι. Ναι, ναι. Αλλά όχι στην καθημερινή του πράξη. Τώρα, για το άμυλο που είπε η κυρία Δόνου, για το μακαρόνι, ας πούμε. Εμείς το θέλουμε, όχι απλά δεν το απαγορεύεται. Σε μια ισορροπημένη διατροφή θέλεις ένα αμυλώδες σε κάθε γεύμα. Δηλαδή ή να φάει το μακαρονάκι του, ή να φάει την πατατούλα του, ή το ριζάκι του, ή το ψωμάκι του. Αυτά που είπε πριν η κυρία Δόνου. Το θέλουμε για μια ισορροπημένη διατροφή. Τώρα, εάν ο διαβητικός άνθρωπος έχει φάει χθες μία τούρτα και πάει και μετρήσει καλά, την άλλη φυσικά, μέρα τον ζάχαρό του... Δεν θα δει κάτι που θα τον ευχαριστήσει. Ναι, και τότε βασιζόμαστε στην γλυκοζηλιωμένη που σας είπα, τη μαρτυριάρα. Εκείνη θα σου δείξει όχι τι έφαγε χθες, θα σου δείξει τι έκανε τους τρεις τελευταίους μήνες ακριβώς. Ο ασθενής το τελευταίο τρίμηνο. Επειδή αναφερθήκαμε πάλι λίγο στο φαγητό, τελικά ο διαβητικός κάνει μια ειδική διαβητική δίαιτα ή μάλλον υπάρχουν διαβητικοί που πρέπει να κάνουν ειδική διατροφή ακόμα και αν επιθυμούν να φάνε κάποια πράγματα άλλα εκτός αυτού του διαιτολογίου? Όχι, δεν υπάρχει αυτό το ειδική διαβητική που όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν και επειδή έχουν αυτό το θέμα και θέλουν να πούνε κάνω αυτή τη διατροφή για να σωθώ. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει διαβητική διατροφή. Είπαμε αυτό ότι πρέπει να τρώνε τα πάντα, πρέπει να έχουν όλες τις ομάδες τροφίμων στο διαιτολόγιο τους. Να αποφεύγουν τη ζάχαρη, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, οι διαβητικοί δεν μπορούν να βρουν μια λύση σε μια διαβητική δίαιτα. Τα λιπαρά, τι ρόλο παίζουν στον διαβητικό? Γιατί άλλο έχω χοληστερίνη, ναι, ας πούμε, και δεν κάνει να τρώω, ναι, λιπαρά. Αν έχω διαβήτη, τρώω λιπαρά. Φυσικά και πρέπει να αποφεύγουμε γενικά, ναι, τα λιπαρά, αλλά στο διαβητικό τι συμβαίνει? Πάρα πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή, γιατί τα λιπαρά και τα γλυκά που λέμε να αποφεύγουν, η λιπαρά είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει, να αποφεύγουν όλα τα λιπαρά. Θα δει πάρα πολύ σοβαρή βελτίωση
στη ρύθμισή του ο διαβητικός, εάν περιορίσει, αν όχι κόψει τα λιπαρά. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα λιπαρά, γιατί είναι όλες αυτές οι σάλτσες που γενικώς έχουμε εμείς στην κουζίνα μας, στην ελληνική, όλα τα τηγανιτά, όλα αυτά, τα οποία τους φαίνεται και αδιανόητο ότι δεν γίνεται και να τα κόψουν, γιατί θεωρούν ότι είναι μόνο τα γλυκά. Παράλογο. Οπότε, ναι, τα λιπαρά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα μειώσουν, αν όχι να τα βγάλουν τελώς από τη διατροφή τους. Να σας κάνω και μία ακόμη ερώτηση που έχει να κάνει με τη διατροφή του διαβητικού. Επειδή είπαμε πριν ότι ο διαβητικός δεν πρέπει να αφήνει το στομάχι του για πολλές ώρες άδειο. Αν έχει ασθενήσει, για παράδειγμα, έχει γαστρεντερίτιδα ή ίωση και δεν μπορεί να φάει, πώς ακριβώς διαχειρίζεται τη διατροφή σε μία τέτοια κρίσιμη περίοδο? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί... Γιατί, συγγνώμη, φαντάζομαι ότι δεν σταματάει την ινσουλίνη ή την αγωγή όταν είναι άρρωστος. Καλά το φαντάζεστε, αλλά δυστυχώς το κάνουνε. Επειδή η λογική τους όντως είναι ότι αφού δεν τρώω, δεν πρέπει να πάρω και τα φάρμακά μου, γιατί τα φάρμακα δρούν με το φαγητό. Οπότε, ενώ αντίθετα, σε κατάσταση τέτοιες του οργανισμού, ασθένειας, οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες, πολύ περισσότερο. Μάλιστα, πρέπει να κάνουν και παραπάνω ινσουλίνη. Πρέπει να ρυθμιστεί η αγωγή τους ξανά. Οπότε, πρέπει να, όχι μόνο δεν πρέπει και να μην τρώνε, πρέπει να, οπωσδήποτε να κάνουν την ινσουλίνη τους, οπωσδήποτε να παίρνουν τα φαρμακά τους. Να το τονίσουμε λοιπόν ότι ακόμα και αν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα για λίγες ημέρες και δεν μπορεί να καταναλώσει την τροφή που καταναλώνει στην καθημερινότητα, δεν πρέπει να σταματάει την αγωγή του. Είναι μεγάλο λάθος. Και δημιουργούνται πάρα πολλές επιπλοκές από αυτό το πράγμα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τους πάει πάρα πολύ πίσω και μπορεί να τους δημιουργήσει και κάποιο πρόβλημα πολύ, πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Έχω μία ερώτηση από τηλεθεατή για την Στέβια. Και θα ήθελα να την αναλύσουμε αυτό το θέμα πρώτα με εσάς. Τελικά η στέβια είναι υποκατάστατο της ζάχαρης που επιτρέπεται στην διατροφή του διαβητικού? Ναι. Μάλιστα. Τη στέβια μπορούν ελεύθερα οι διαβητικοί να... Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Όπως και την ασπαρτάμη που είχε βγει πρώτα φορά με το όνομα Καντερέλ, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά αντίγραφα. Αυτά ελεύθερα και δεν έχει αποδειχθεί κάτι καρκινογόνο για αυτά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οπότε από αυτά, ό,τι θέλουν με τις ευλογίες μας. Μάλιστα. Να πάω ξανά στην κυρία Δόνου για να κλείσω με την κυρία Λούπα. Θέλω, κυρία Δόνου, να δούμε το εξής. Τελικά ένας διαβητικός μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή? Γιατί πολλοί αναρωτιούνται αν τελικά όταν πάσχω από διαβήτη ζω σαν κανονικός άνθρωπος ή μπαίνω σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, δεν κάνει να φάω το ένα, δεν κάνει να φάω το άλλο, δεν μπορώ να πάω, όπως είπαμε, σε ένα πάρτι και να φάω γλυκό, δεν μπορώ να βγω το βράδυ και να φάω όσο θέλω, γιατί πριν ή μετά πρέπει να έχω κάνει την ένεσή μου κτλ. Κτλ. Ναι, το άλλο που λένε ότι δεν έχω λεφτά για να δεν φάω σαν διαβητικό άτομο, έτσι. Σωστό και αυτό. Ότι είναι ακριβή. Και εμείς είπαμε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ειδική διατροφή στο διαβητικό. Οπότε ζούμε φυσιολογικά όταν έχουμε διαβήτη. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, σίγουρα αυτό που θέλουμε και προτείνουμε στον κόσμο εννοείται είναι να κάνουν τα πάντα ό,τι θέλουν για να κάνουν τη ζωή τους όσο γίνεται πιο απλή και πιο φυσιολογική όπως όλος ο κόσμος. Τώρα, το ότι είναι απαραίτητο να μετράνε και να τσιμπάνε το δάχτυλό τους κάθε τόσο ή τέλος πάντων 2-3 φορές την εβδομάδα, σίγουρα δεν το κάνει όλος ο κόσμος. Σίγουρα είναι μια συνήθεια για τους διαβητικούς, είναι απαραίτητο. Απαραίτητο. Που αυτό τους κάνει σίγουρα να νιώθουν όχι τόσο φυσιολογικοί. Όλα τα υπόλοιπα εννοείται ότι εμείς παροτρύνουμε τον κόσμο όπως αυτό, να κάνουν τις δραστηριότητες τους απαραίτητα, να βγαίνουν, να είναι στα κοινωνικά σύνολα, να μην διαφοροποιούνται καθόλου από το κοινωνικό σύνολο, να τρώνε προσεκτικά βέβαια, γιατί εάν το σκεφτούμε όλοι πρέπει να τρώμε όπως ένας διαβητικός ασθενής. Απλά εντάξει, με την προϋπόθεση όπως σε πάρα πολλά χρόνια νοσήματα, πρέπει να κάνουν την αγωγή τους και να έχουν ένα λίγο περισσότερο το νου τους στη ρύθμιση του διαβήτη τους. Μάλιστα. Με ενημερώνω ότι έχουμε μία τηλεθεάτρια, την κυρία Κατερίνα από την Νίκαια, που θέλει να κάνει μία ερώτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως μπορώ να μιλήσω με την διαβητολόγο σας? Ναι, βεβαίως. Σας ακούν και οι δύο κυρίες, και η γιατρός και η επισκέπτρια υγείας. Κάντε την ερώτηση και θα απαντήσει η αρμόδια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ. Είμαι 80 χρονών, 80 και κάτι μάλλον, και είμαι διαβητική και κάπου 15 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο διαβήτης είναι, παίζεται και ανεβαίνει ψηλά και πολλές τακτικά υπογλυκαιμίες παθαίνω. Αλλά μου ανεβαίνει και μέχρι και 4, κάνω ινσουλίνη και μακράς διαρκείας βραδινή και την ταχεία πρωί και μεσημέρι.
Μάλιστα. Τη δίαιτα την προσπαθώ να την κάνω. Έχω πάρει κιλά αντί να χάσω. Έχω αυτά τα καυσίματα που είπατε στα πόδια. Με λίγα λόγια μας ρωτάτε γιατί συμβαίνει. Τώρα έχει κρεατινίνη στο 2 και φοβάμαι μήπως μου πούνε να πάω για αιμοκάθαρση. Και αυτό ακούω εσάς και σας πήρα τηλέφωνο. Ωραία. Θα έχετε αμέσως την απάντηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Προφανώς και ανησυχεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ανησυχεί για τις τιμές που παρουσιάζει. Έχει δίκιο. Να ρωτήσω εγώ την κυρία Κατερίνα τι γλυκοζηλιωμένη, η μαρτυριάρα σας πόσο είναι η γλυκοζηλιωμένη, κυρία Κατερίνα. Μπορεί να έχει κλείσει και η γραμμή, γιατί ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Okay. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα έχει δίκιο, αλλά θα πρέπει να εντατικοποιήσει την προσπάθειά της για δίαιτα, όταν λέμε δίαιτα, τη σωστή διατροφή, αυτό που είπε η κυρία Δόνου, δηλαδή για να λέει ότι κάνει σκαμπανεβάσματα, αυτά που λέμε κάτι εμείς δεν προσέχει. Picks and valleys, προφανώς κάτι δεν προσέχει. Είτε δεν τρώει στα ενδιάμεσα, είτε δεν είναι ισορροπημένα τα γεύματά της με αμυλώδες σε κάθε γεύμα. Είτε ακόμα, εφόσον έχει μια ήπια αύξηση της κρεατινίνης που είναι σε κάποια φάση αρχόμενης επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας, μπορεί και η μακράς διαρκείας ινσουλίνη να μην της πάει, να πρέπει να πάει σε βραχύτερη... Θα κρατήσουμε αυτό, ότι μπορεί η αγωγή να μην είναι σωστή, μας ακούει η κυρία Κατερίνα. Σε αυτό το σημείο βέβαια, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θα σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα και θα πολύ. Ανακοινώσω ήδη ότι σε 15 μέρες θα σας έχουμε ξανά κοντά μας, γιατί θα δούμε και τα παιδιά με διαβήτη και την αντίσταση ινσουλίνης, ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αναλύσουμε. Να σας ευχαριστήσω προς στιγμήν για απόψε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό για να μιλήσουμε για τα συμπληρώματα διατροφής και τα αναβολικά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και όπως σας έχουμε πει πριν το διάλειμμα, απόψε έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα συμπληρώματα διατροφής αλλά και για τα αναβολικά. Υπάρχουν μύθοι, αλλά υπάρχουν και αλήθειες για αυτά τα σκευάσματα. Και έχουμε κοντά μας έναν προσκεκλημένο εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα. Είναι ο κύριος Γιώργος Τουλιάτος, βιοπαθολόγος, συγγραφέας και πρωταθλητής σωματικής διάπλασης, δηλαδή του γνωστού bodybuilding. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ για τη γιορτή πολύ. Σας. Να είστε καλά. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα. Έχετε γράψει βιβλία που θα τα δούμε σε πολύ λίγο και θα τα παρουσιάσουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμόδιος για να μας λύσετε κάποιες απορίες και να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα συμπληρώματα διατροφής, για παράδειγμα, με τα οποία θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ναι. Καταρχάς, το συμπλήρωμα διατροφής τι ακριβώς είναι? Το συμπλήρωμα διατροφής είναι μια τυποποιημένη μορφή σύντησης φαγητού, έτσι. Όπως είναι, ας πούμε, το γάλα σε σκόνη για τα παιδιά. Το οποίο έχει πρακτική σημασία σήμερα, γιατί ο άνθρωπος είναι κυρίως εκτός του σπιτιού, αλλά και γιατί μπορείς να πάρεις με τη μορφή ενός μιας ταμπλέτας, κάψουλας ή πόσιμου, μπορείς να πάρεις ποσότητες όπου πρακτικά είναι δύσκολο, παραδείγματος χάρη, για να πάρεις ένα γραμμάριο βιταμίνη C το χειμώνα, για να έχεις μια πρόληψη στο κρυολόγημα, πρέπει να φας 10 πορτοκάλια, που είναι κάπως δύσκολο πρακτικά. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι ουσίες νόμιμες, εγκεκριμένες, αναγνωρισμένες από τον ΕΟΦ, έτσι. Τα οποία δρούν επικουρικά. Δεν αντικαθιστούν τη διατροφή, έτσι. Συμπληρώνουν. Αντικαθιστούν διατροφή. Συμπληρώνουν και βοηθούν και στην πρόληψη κάποιων νοσημάτων, όχι στη θεραπεία, έτσι. Για λοιπόν, παράδειγμα, η βιταμίνη C που μας αναφέρατε θεωρείται. Μπορεί να την παίρνει πολιτικά το χυμό. Ναι, ακριβώς. Είναι το ασκορβικό οξύ το οποίο υπάρχει μέσα στα εσπεριδοειδή, έτσι. Λοιπόν, απλά είναι πιο πρακτικό και εντάξει, επειδή ακριβώς έχει αυτή την εύκολη χρήση και είναι και εξειδικευμένη και πιο ακριβό από το φαγητό μας. Μάλιστα. Η πρωτεΐνη, για παράδειγμα, οι γνωστοί έτσι όλοι λέμε παίρνω πρωτεΐνη γιατί γυμνάζομαι. Ή δεν γυμνάζομαι, αλλά θέλω να συμπληρώσω τέλος πάντων τα ποσοστά πρωτεΐνη στον οργανισμό μου. Και το παίρνουμε σε σκόνη, με διάφορες γεύσεις. Αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής? Επίσης δεν αντικαθιστά, υποκαθιστά κάποιο γεύμα? Κοιτάξτε, ένα γεύμα μπορεί, όταν είσαι, ας πούμε, στη δουλειά σου δεν μπορεί, και δεν έχεις κάτι να φας, για το να φας, ξέρω εγώ, μια τυρόπιτα. Μπορείς να ανακατέψεις μια σκόνη μαζί με νερό ή με ένα γάλα, ας πούμε, μυγδάλο και να βάλεις και λίγη βρώμη μέσα. Οπότε αποτελεί ένα εναλλακτικό γεύμα, ένα σνακ αυτό, που μπορεί να σε κρατήσει για μία μισή ώρα. Μάλιστα. Έτσι, και έχει όλα μέσα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία πρέπει να παίρνεις. Και να νιώσω έτσι μετά την κατανάλωση αυτής της πρωτεΐνης κορεσμό, δηλαδή ότι έχω φάει. Ναι, κοιτάξτε, όταν είναι σε ρευστή μορφή, αυτό περνάει το στομάχι μέσα σε μία ώρα, οπωσδήποτε έχει πάει στο έντερο. Απλά έχει και ωραία γεύση και σου δίνει την έννοια και του γλυκού καμιά φορά, ένα shake, έτσι, που μπορεί να σπάσει από τη μονοτονία του φαγητού. Μάλιστα.
Εκτός από την πρωτεΐνη, θέλετε να μας πείτε 2-3 ακόμα συμπληρώματα που μπορεί να είναι και ευρέως γνωστά, βέβαια. Κοιτάξτε, βασικό είναι μια πολυβιταμίνη με μέταλλα, έτσι, τα οποία έχει αντιοξειδωτικά, την παίρνεις με το πρωινό σου. Mm-hmm. Τώρα, η πρωτεΐνη υπάρχει σε μορφή σκόνης ή υπάρχουν και τα αμινοξία, τα οποία είναι προχωνευμένη πρωτεΐνη και είναι πιο άμεσα αφομοιώσιμη, κυρίως για αποκατάσταση στους αθλητές. Μάλιστα. Είναι γι' αυτό είναι πιο εξειδικευμένη, πιο ακριβά. Αποκατάσταση εννοείται. Δηλαδή, εμείς διψάνε να πάρουν κάποια συστατικά αμέσως μετά, αλλά δεν είναι φαγητό όπως είναι σε εισαγωγικά η πρωτεΐνη, έτσι. Λοιπόν, επίσης, ναι, έχουμε τα αμινοξέα που έχουν διάφορες μορφές, ταμπλέτα, κάψουλα ή αμπούλα. Επίσης, είναι η μονοειδική κρεατίνη, που είναι ένα συστατικό που υπάρχει στο κόκκινο κρέας, που από εκεί πήρε το όνομά του, έτσι. Και βοηθάει πάρα πολύ την παραγωγή ενέργειας στους μύες, όταν κυρίως έχουμε άμεση πηγή ενέργειας, για παράδειγμα τα 100 μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά υπάρχουν και συμπληρώματα υδατανθράκων, τα οποία χρησιμοποιούν οι αθλητές αντοχής ενέργειας, ποδηλάτες, έτσι. Και κάποια εξειδικευμένα συμπληρώματα, όπως και συμπληρώματα υγείας για τις αρθρώσεις μας ή για τα τριγλυκερίδια μας που παίρνουμε τα ωμέγα 3. Και η αλήθεια είναι το τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, αυτά τα τελευταία που αναφέρατε. Ναι, που δρούν είναι προληπτικά, αντιοξειδωτικά, ας πούμε, τα οποία βοηθάνε σε μια καλύτερη υγεία, σε μια πρόληψη, έτσι. Και δεν είναι τόσο πολύ για αθλητές με την έννοια της απόδοσης. Δεν είναι αργογόνα συμπληρώματα. Για παράδειγμα, το μουρουνέλαιο είναι, ναι, σε αυτή την κατηγορία. Ναι, είναι λίπος, αυτό είναι λάδι και έχει μέσα τις λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, Δ, Ε και Κ, μαζί με κάποια ωμέγα λιπαρά, έτσι, τα οποία είναι χρήσιμα για το καρδιακό, είναι αντιφλεγμονώδη. Οπότε υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής όπως μας αναφέρατε, η πολυβιταμίνες ή η βιταμίνη C ή αυτά που αναφέραμε τώρα στο τέλος, όπως είναι τα έλαια. Ναι. Που μπορούν να προσλαμβάνονται όχι μόνο από αθλητές, αλλά και από ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καθιστική ζωή, αλλά θέλουν, ξέρω εγώ, μπορείς να βελτιώσεις και κάποιους δείκτες υγείας, όπως η νιασίνη, για παράδειγμα, μπορεί να ανεβάσει την καλή χοληστερίνη, την HDL. Μάλιστα. Οι γιατροί σε υψηλά τριγλυκερίδια συνταγογραφούν τα ωμέγα 3, τα ηχθιέλαια, έτσι. Υπάρχουν και άλλα συμπληρώματα αντιοξειδωτικά που μπορούν να βοηθήσουν κατά του οξειδωτικού στρες. Έτσι, η βιταμίνη C, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει την πρόληψη της ίωσης. Σωστά. Να μην νοσήσει τόσο πολύ. Όπως το κράμπερι, το οποίο είναι χυμός από βατόμουρο, μπορεί να βοηθήσει τα μικρόβια να μην προσκολούνται στο ουροθύλιο και να ξεπερνάς μια ουρολίμωξη πιο γρήγορα, έτσι. Να περάσω λίγο τώρα στους αθλητές. Γιατί τους αναφέρατε 2-3 φορές τουλάχιστον σε όσα μας έχετε ήδη πει. Οι αθλητές, λοιπόν, πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής ή είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το αν θα το κάνουν? Κοιτάξτε, μπορεί να δράσει και σαν πλασίμπο. Ο αθλητής, καταρχάς, έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, έτσι. Σωστά. Και έχει και μεγάλες απώλειες λόγω εφίδρωσης. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται πάνω από τη συνιστόμενη ημερήσια δόση. Και το έργο του είναι πολύ απαιτητικό, έτσι. Και δεδομένου ότι η φαρμακοδιέγερση είναι απορριπταία, απαγορεύεται, έτσι. Το supplementation είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος που θα μπορέσει να βοηθήσει και να προάγει την αθλητική απόδοση, mm-hmm. το οποίο είναι, εντάξει, λίγο ανώτερο από την αθλητική διατροφή, πιο εξελιγμένο. Γιατί όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται και τα συμπληρώματα διατροφής. Λοιπόν, ο αθλητής τώρα, επειδή είναι και πολλές ώρες εκτός σπιτιού και είναι στο στάδιο, σωστά, και στο γήπεδο, δεν μπορεί πρακτικά να έχει μαζί του φαγητά και επίσης δεν έχει την πολυτέλεια χρόνου χώνευσης όταν έχει, σωστά, να κάνει διπλές προπονήσεις. Για αυτό το λόγο, λοιπόν, καταφέρνω στα συμπληρώματα διατροφής, έτσι, και τα χρησιμοποιούν ή τα έχουν μαζί τους, τα οποία, ξέρετε, είναι αυτή η πρακτικότητα που τα έχεις, σωστά, μαζί, σωστά, σου. Ναι. Να δούμε λίγο κάτι άλλο. Καταρχάς, από ποια ηλικία και μετά μπορεί κάποιος να λαμβάνει συμπληρώματα διατροφής και μετά θα σας πάω. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια συμπληρώματα που είναι απαραίτητα. Για παράδειγμα, όταν έχεις ετερόζυγη μεσογειακή αιμία, πρέπει να παίρνεις για όλη τη ζωή φιλικό οξύ. Διότι τα ερυθρά σου αιμοσφαίρια εμολύονται, σπάνε και το φιλικό οξύ βοηθάει την μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων να μην σπάει τόσο εύκολα και να μην εμολύεται. Μας λέτε δηλαδή ότι κάποιες παθήσεις απαιτούν την πρόσληψη συμπληρωμάτων. Η μεγαλοβαστική αναιμία, για παράδειγμα, στους χορτοφάγους, προϋποθέτει χρήση κοβαλαμίνης. Έτσι. Ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει γαστρεκτομή και έχουν κάνει μέσω βαριατρικής κόψιμο του στομάχου για να μικρύνει, πρέπει να παίρνουν βιταμίνη B12, διότι καταστρέφεται ο ενδογενής παράγοντας και δεν μπορεί να απορροφηθεί μετά. Επίσης, σε οστεοπόρωση οπωσδήποτε χρειάζεται κάλσιο και βιταμίνη D3, την καλσιφερόλη, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. και σε γυναίκες εμμηνοπαυσιακές. Ο σίδερος στην σιριδοπενική αναιμία και μάλιστα ο ζωικός σίδερος, ο δυσθενής, που είναι αφομοιώσιμος. Μάλιστα, κατανοητό. Αυτά οι γιατροί
Τώρα δεν τα σταυροφωνεί με την έννοια ότι δεν είναι φάρμακα και δίνονται από τα φαρμακεία ελεύθερα. Με τα αυτό που λέτε, όμως, με βοηθάτε να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα. Ακριβώς. Και επίσης. Δεν απαγορεύονται, δεν είναι επικίνδυνα. Αθλητοί ιατροί γνωστοί στην Αμερική τα προτείνουν σε αθλητές εκατομμυρίων, έτσι. Μάλιστα. Και με αυτό να μπούμε λίγο στο συγγραφικό σας έργο, γιατί έχετε φέρει εδώ 5 βιβλία σας, πολύ σημαντικά. Όχι, ναι, 4 δικά 4 μου, ουσιαστικά και ένα στο οποίο συμπεριλαμβάνεστε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα 3 δικά σας. Κοιτάξτε, το 2012 ξεκίνησα το όραμα που είχα από αγροτικός γιατρός, ότι θέλω μια μέρα να βάλω όλη μου τη γνώση και εμπειρικά. Θα μου δώσετε το πρώτο σας. Το πρώτο ήταν αυτό. Κυκλοφόρησε το πρώτο είναι αυτό, διατροφολογία, ασκησεολογία, φάρμακο, διέγερση. Ναι. Από τις εκδόσεις Αστάρτη. Κυκλοφόρησε σε 1000 τεύχη και πήγε πολύ καλά. Mm-hmm. Υπήρχε τα απόψη ότι ήταν η πρώτη φορά που κάποιος έγραφε απενοχοποιημένα με την ιδιότητα του γιατρού και του πρώην αθλητή για θέματα που ήταν ταμπού και υπήρχε ένας κοταδισμός, διότι αυτά τα πράγματα δεν χορηγούνται για αθλητές, αλλά χορηγούνται σε μικρές δοσολογίες για συγκεκριμένα νοσήματα από γιατρούς. Και μάλιστα, να ξέρετε, οι γιατροί δεν τα προτείνουν σαν αλφα επιλογή. Ούτε στα φαρμακεία είναι στην πρώτη λίστα των φαρμάκων τους. Λοιπόν, με αυτό το βιβλιαράκι, ας πούμε, των 130 σελίδων, ξεκίνησα. Αν είναι εύκολο στην κάμερά σας, για να μπορέσουμε να ζουμάρουμε. Ωραία. Αυτό το οποίο δεν κυκλοφορεί πλέον, έτσι, έχει εξαλειφθεί συλλεκτικό. Συνεχίστηκε λοιπόν αυτό μετά, ένα χρόνο μετά. Με την εξέλιξή του, μια πιο εμπλουτισμένη έκδοση, που και αυτό έχει εξαλειφθεί από τις εκδόσεις Αστάρτη. Έτσι. Και αυτό μετά έγινε η γνωστή τριλογία, όπου κυκλοφορεί ακόμα για αυτό το βιβλίο, από το 2015. Λοιπόν, και τώρα, τον άλλο μήνα, θα έχω την εξέλιξη αυτού και θα είναι το τέταρτο. Και με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Με το καλό. Μετά ήθελα να κάνω ένα άνοιγμα και στην ξένη αγορά, mm-hmm. λοιπόν, μέσω και του διαδικτύου και τις εμπειρίες μου που είχα. Οπότε μετέφρασα τη φαρμακοδιέγερση του τρίτου βιβλίου στα αγγλικά, κυκλοφορεί από το Amazon. Πολύ ωραία. Και μου έκανε μεγάλη τιμή ένα συγγραφέα στην Αμερική να με συμπεριλάβει στο μεγαλύτερο τόμο αναβολικών στον κόσμο, όπου το όνομά μου είναι εδώ πέρα, γιατί σαν γιατρός έγραψα για τα αποστήματα τα ενδομικά, που ταλαιπωρεί πολλούς χρήστες, διότι μαζεύεις μικρόβια και είχα και μία προσωπική χρήση, οπότε τέριασε πολύ, πολύ ωραία, σαν βιωματικό. Πολύ πλούσιο το συγγραφικό σας έργο και είχατε και την χαρά να μπείτε σε ένα ξένο βιβλίο. Θα ήθελα να δούμε τώρα, επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, θα ήθελα να μπούμε οπωσδήποτε, να κάνω ακόμα μία ερώτηση για τα συμπληρώματα διατροφής και μετά στα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε για τα αναβολικά. Θέλω να δω λίγο ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής και αυτό το ερώτημα να το συνδυάσω με την άσκηση σε ένα γυμναστήριο. Ναι. Γιατί και εδώ υπάρχουν κάποιοι μύθοι και κάποιες πραγματικότητες, βέβαια. Κοιτάξτε, τα συμπληρώματα διατροφής σε σωστές ποσότητες, συνιστόμενη ημερήσια δόση κυρίως, δεν βλάπτουν, έτσι, δεν προκολούν. Υπάρχουν κάποια συμπληρώματα τα οποία δυνητικά μπορεί να είναι επικίνδυνα και να σκοτώσουν. Και ποια είναι αυτά? Τα θερμογεννητικά και τα διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος και κάποια προεξασκητικά τα οποία σε μεγάλη δόση κάνουν ταχυκαρδία, ισχυμία και αύξηση της πίεσης. Και ποια είναι αυτά, αν μπορούμε να τα ονομάσουμε? Είναι τα θερμογεννητικά και τα λιποτροπικά και τα προεξασκητικά. Είναι η κατηγορία τα οποία, να σας το πω απλά, σε τσιτώνουν για να πας να γυμναστείς και για να κάψεις λίπος. Μάλιστα, ναι. Ανεβάζουν τη θερμοκρασία σου. Ανεβάζουν την ενέργεια, δηλαδή. Την αδρεναλίνη ανεβάζουν, αλλά άμα πάρεις μεγάλη δοσολογική επιρρεπής, καπνίζεις, δεν τρως καλά, είσαι παχύσαρχος, μπορεί να δημιουργηθεί ένα θέμα στο κυκλοφοριακό που αυτό σε αφήνει στον τόπο, έτσι. Μάλιστα. Τώρα επίσης, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, Δ, Ε και Κ, επειδή αθρίζονται στο σηκώτη, δεν μπορείς να τις παίρνεις παρατεταμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και κάποια μέταλλα, όπως είναι ο ψευδάργυρος, το μαγκάνιο, έτσι. Και εντάξει, τώρα η μονοειδική κρεατίνη, που είναι το μόνο αναβολικό συμπλήρωμα το οποίο δουλεύει, έτσι μπορούμε να πούμε, σε μεγάλη συλλογή μπορεί να σου κάνει γαστρικές διαταραχές και διάρρεια. Θα ήθελα να μείνω λίγο στους λιποδιαλύτες, όπως ονομάζονται κατά κόρο. Μάλιστα, και εγώ είχα ένα περιστατικό αριθμίας, όπως και πολλά παιδιά με έχουν συμβουλευτεί στο γιατρείο, διότι... Οι λιποδιαλύτες, λοιπόν, μπορεί να αποβούν και λίγο... Βέβαια, μοιραίοι, και να πεθάνει. Υπάρχουν αναφορές στο διαδίκτυο, έτσι, ότι... Από τη χρόνια χρήση αυτό? Είναι οξία χρήση. Εκείνη τη στιγμή. Συν ότι τη χρόνια χρήση και θα πάθετε. Θα κολαψάνουν τα επινεφρίδια σας, θα γίνετε ένα ζόμπι και δεν θα μπορείτε να απεξαρτηθείτε από αυτά. Και είναι σαν να πίνεις 3 καφέδες κάθε μέρα και να πρέπει να τον κόψεις μαχαίρι μετά και θα σέρνεσαι. Να υποθέσω ότι οι λιποδιαλύτες μπορούν να έχουν... Ο ύπνος καταστρέφεται. Mm-hmm.
μπορούν να έχουν θέση στην καθημερινότητα ενός αθλητή και αυτό πάλι με ένα μέτρο? Ναι, κοιτάξτε, ή καλό είναι να τους αποφεύγουμε τελώς? Κοιτάξτε, άμα συνηθίσεις, είναι ένα δεκανίκι το οποίο είναι ανακαίο, έτσι. Μέχρι και ένας άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος θέλει να δυνατήσει, γιατί αυτά κάνουν και μια ανορεξία, είναι δυνητικά επικίνδυνο. Ας πούμε, όταν το παρακάνω, όταν πίνεις μαζί και καφέδες, όταν και παίρνεις και άλλα διαγερτικά, έτσι. Επομένως, προσοχή σε αυτά. Ακριβώς, να έχεις κάνει έναν έλεγχο πριν στο μυοκάρδιό σου. Και ποιος θα πρέπει να με έχει συμβουλέψει για τις ποσότητες? Κοιτάξτε, παίρνεις τη συνιστόμενη μνήμη σου που λέει, για παράδειγμα, μία κουταλιά ή δύο κάψουλες. Μάλιστα. Πολλοί όμως από υπερβάλλοντα ζήλο παίρνουν παραπάνω. Κατανοητό. Και εκεί χάνεται το παιχνίδι. Επειδή έχουμε τρία λεπτά, θέλω λίγο να δούμε τα αναβολικά. Λίγο λιγότερο. Να μπούμε αμέσως στα αναβολικά και να μου πείτε λίγο τι είναι τα αναβολικά. Κοιτάξτε, τα αναβολικά γιατί είναι, πολλά ακούγονται και για αυτά. Είναι ουσίες οι οποίες είναι παρασκευασμένες από τους γιατρούς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσημάτων. Όμως οι αθλητές και οι προπονητές είδαν ότι σε μεγάλες δοσολογίες όπου έχουμε και τις παρενέργειες προάγουν την αθλητική απόδοση και την οπτική εικόνα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν αναβολικά τα οποία κυκλοφορούν στα φαρμακεία, έτσι, συνταγογραφούνται για συγκεκριμένες νόσους. Αλλά υπάρχει και παράνομη χρήση. Υπάρχουν και αναβολικά από το διαδίκτυο, για παράδειγμα, όπου εκεί έχεις μια πλούσια επιλογή, διότι μπορείς να δυνητικά να κατασκευάσεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Απλά τα φαρμακευτικά, ας πούμε, είναι εγκεκριμένα από το κράτος και είναι στις σωστές δοσολογίες, αλλά είναι πολύ μικρή η γκάμα που μπορείς να πάρεις. Αλλά με ένα χαρτί γιατρού μπορείς να τα προμηθευτείς για το συγκεκριμένο νόσημα. Για το συγκεκριμένο νόσημα και ακριβώς. Όχι να γίνεται χρήση υπερβολική. Γράφει βέβαια πάνω στο χαρτάκι ότι αντεδείκνεται για χρήση που προάγουν την αθλητική απόδοση. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με σκευάσματα που δεν γνωρίζουμε. Ναι, να κάνουμε ένα check-up πριν, έτσι, γιατί δεν μπορείς να απαγορεύσεις τον άλλο τι θα κάνει και να ακολουθείς μια φιδωλή ζωή, όχι κατά χρήσης, έτσι, όχι αλκοόλ, τσιγάλο, ναρκωτικά. Κακή διατροφή, καταλάβατε. Μάλιστα. Επειδή ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας σε πάρα πολύ λίγο, θα ήθελα να δώσετε μία συμβουλή στους νέους, κυρίως για τη χρήση των αναβολικών, γιατί για τα συμπληρώματα νομίζω το εξαντλήσαμε. Ναι. Εγώ θα έλεγα πριν ξεκινήσω, γιατί με έχουν συμβουλευτεί να πάρω ή να μην πάρω, πρέπει να έχεις ένα καλό λόγο να πάρεις. Έτσι, να κάνεις προαθλητισμό, για παράδειγμα. Μάλιστα. Διότι το να βγεις στην παραλία και να έχεις επιτυχία στο αλλοφύλλο δεν είναι ισχυρό. Ναι, σωστά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προσέξεις να κάνεις και μια συνετή ζωή και μια συνετή χρήση, έτσι ώστε να έχεις και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου. Διαφορετικά και ο άλλος, άμα πιει ένα τόνο ουίσκι, ας πούμε, θα πεθάνει το ίδιο βράδυ. Δεν σου φταίει μετά. Μάλιστα. Το φάρμακο, αν εσύ κάνεις κακή χρήση. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζουν δυστυχώς να ολοκληρώσουμε. Χρόνια πολλά ακόμα μια φορά. Πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς φυσικά που μείνατε κοντά μας και αυτή τη Δευτέρα. Εμείς σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στις 7, ζωντανά, πάντα εδώ στο Blue Sky. Ωστότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό σας βράδυ.